Σαν βόβα έπεσε η παρέτηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λεωτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θοδόρων Παναγιώτη Πέτρου σε συνεδρία στις 12 Νοεμβρίου. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι την ώρα της παρέτησής του δεν υπήρχαν κάμερες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού το θέμα της έναρξης συζήτησης για τη μετατροπή της κοινοπραξίας ανώνυμη εταιρεία είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτηση του Παναγιώτη Πέτρου από τη θέση του Προέδρου ξάφνιασε ακόμη και τα πιο κοντινά του πρόσωπα που δεν γνώριζαν για αυτή την απόφαση. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Ηλέκτρα, ο Παναγιώτης Πέτρου εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην παρέτηση, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφασή του δεν ήταν προηλημένη ούτε προσχεδιασμένη. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν ήταν τίποτα προαποφασισμένο ότι θα γινόταν εχθές. Σίγουρα δόθηκαν κάποιες αφορμές και έφτασα στο σημείο αυτό να δηλώσω την παρέτησή μου εχθές. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το θέμα με τους μετανάστες του Αγίου Θοδόρου, εννοώ κάποιες ακραίες κινήσεις που πήγαν να γίνουν και δεν εννοώ κάτι άλλο, το οποίο διαφωνούσα κάθετα σε αυτό το κομμάτι, και έχει να κάνει και με κάποια δύο θέματα που ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο εχθές, και τον ισολογισμό, το πρώτο θέμα που αφορά τον ισολογισμό που έπρεπε να ψηφίσουμε, και κάποιες εισηγήσεις που υπήρχαν κάποια για τα τέλη, ειδικά της Δημοτικής Κοινότητας των Αγίων Θεοδόρων, τα οποία είχαν έρθει με αρχική εισήγηση να γίνει αύξηση σε κάποια τέλη, χωρίς να δικαιολογούν ουσιαστικά, κατά την άποψή μου, το λόγο που πρέπει να γίνουν αυτές οι αυξήσεις. Και μέσα στο Συμβούλιο, ύστερα από τη συζήτηση η οποία έγινε, έφτασε σε αυτό το σημείο και θεώρησα ότι καλώς έπραξα και έπρεπε να το κάνω. Έχει να κάνει σίγουρα, να το πω, με τον τρόπο που έρχονται, το βιαστικό τρόπο πολλές φορές που ήρθαν κάποια θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφωνώ και διαφωνούσα με κάποιες ακραίες κινήσεις που είπα. Και σίγουρα θέλω να δηλώσω ότι σε καμιά περίπτωση η κοινωνία των Αγίων Θεοδόρων δεν μπορεί να αντέξει μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών από αυτόν που αρχικά είχε συμφωνηθεί. Και είχε συμφωνηθεί και ύστερα από την τοποθέτηση και του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής που είχε έρθει και παρουσία των βουλευτών. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη τόσο στον αριθμό των μεταναστών θα δημιουργήσει πρόβλημα και αυτό δεν μπορεί να μην υπάρξει κάποια αντίδραση. Δεν μπορεί η κοινωνία, ξεκαθαρίσω, να σηκώσει άλλο αριθμό. Έρχονται 330, ήρθανε, ξεκινήσαμε από 250, φτάσαμε 330 σήμερα, έτσι που μιλάμε. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή και σήμερα έμαθα τελευταία στιγμή ότι ήρθαν και κάποιοι άλλοι, πρέπει αυτό το πράγμα να το ξεκαθαρίσουμε. Και υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται για να εξυπηρετηθούν και οι άνθρωποι και να ζήσουν σε καλύτερες συνθήκες. Έτσι, τώρα ένα ξενοδοχείο που έχει μια περιορισμένη δυνατότητα, αυτή που έχει, που είπαμε στην αρχή, φέρνοντας καινούργια άτομα και άλλα άτομα, απορώ πώς εξασφαλίζονται αυτές τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών εκεί μέσα. Θεωρώ ότι αυτό είναι αδύνατο. Δηλαδή, αν τους φέραμε από κάπου αλλού και τους για καλύτερα και προσπαθούμε να τους στηβάξουμε, να το πω έτσι, σε ένα ξενοδοχείο επειδή βρέθηκε πρόσφορο έδαφος, αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα μας βρει αντίθετος. Στη συνέχεια απάντησε στις φήμες που τον ήθελε να παραιτείται και να ανεξαρτοποιείται λόγω της συμμετοχής του σε άλλο συνδυασμό στις επόμενες εκλογές. Σίγουρα θα είμαι στις επόμενες εκλογές. Τώρα με ποιο συνδυασμό και με πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Αυτό θα στο μέλλον. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και σίγουρα θα συμμετέχω στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Ο κύριος Πέτρου αναφέρθηκε και στην πολυετή συνεργασία του με τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θοδόρων, Γιώργο Γκιόνι, αλλά και στο αν οι διαφωνίες που είχε μαζί του ήταν η αιτία που τον ώθησαν στην παρέτηση. Σαφώς υπήρχαν και διαφωνίες και στο παρελθόν σε κάποια θέματα, αλλά αυτά που ήρθαν τώρα και που γίνονται το τελευταίο διάστημα ήταν ο λόγος που έφτασα στο σημείο αυτό να δηλώσω την παρέτησή μου και την ανεξαρτητοποίησή μου, παραμένοντας ως δημοτικός σύμβουλος.